πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσω σεζόν και να μην είναι ένας από τους πρώτους μου καλεσμένους. Πάντα με μεγάλη χαρά τον έχω κοντά μου, καταρχήν γιατί είναι μια ευχάριστη παρέα. Μιλάει ο άνθρωπος, μιλάει για τα πάντα. Και τις περισσότερες φορές έχει και κέφι. Και αφήνει και πιεσμένος με τις πρόβες του, γιατί πάντα δεν τον έχουμε δει καθόλου να κάθεται. Ίσως ξεκλέβει λίγο χρόνο το καλοκαίρι. Τον αγαπάτε όλοι πάρα πολύ και τον βλέπετε φανατικά και στα θεατρικά του έργα και στην τηλεόραση. Και στις επαναλήψεις. Ναι, και στις επαναλήψεις. Πέτρος Φιλιππίδης! Τι αγόρι, yeah. Τι αγόρι, μα τι αλλαγή! Πες το. Έτσι θα βγαίνεις. Τι εννοείς? Στο θέατρο. Τι έχω? Δώστε τον λίγο αν φας. Τι έχω. Τώρα το είδα. Πες μου, επίτηδες το έχεις κάνει το όλο αυτό έτσι, την εμφάνιση αυτή? Όχι, μου ξέφυγε. Μα έχεις αφήσει επάνω μαλλί μπόλικο, τα έχεις πάρει εδώ και έχεις βγάλει και τη μουστάκα, η οποία είναι αληθινή, την τράβαγα πριν. Κάνω ένα συγκεκριμένο πράγμα στο θέατρο, ένα συγκεκριμένο ρόλο που απαιτεί αυτή την εμφάνιση. Απαιτεί, εντάξει, επιλογή είναι, με την έννοια ότι ταιριάζει στο ρόλο που πρόκειται να κάνω το χειμώνα στο θέατρο. Δεν μου λες, τα γένια το καλοκαίρι, γιατί φέτος όλοι σας πια λυσάξατε. Οι νέοι, οι πιο όρημοι, οι γοητευτικοί, οι... Εγώ που ανήκω στο γοητευτικό. Όχι, όλοι φέτος με τα γένια κάτι πάθατε. Δηλαδή, αφού μέχρι και ο δικός μας ήρθε με γενιάδα. Ωραίος είναι. Του πάει και εμένα μου αρέσει, παρότι η μαμά μου φωνάζει. Πες το Γρηγόρη να ξυριστεί. Όχι, τι είναι αυτό το πράγμα, μου λέει, με τις μαλούρες με στα πρόσωπο. Ωραίος είναι. Ναι, αλλά είδα και εσύ, είδα κάτι έτσι φωτό. Ναι. Με φίλους το καλοκαίρι. Τα έχεις αφήσει, δηλαδή, τύπου για να ξεκουραστείς? Ναι. Ή το είδες να δεις αν σου πάει? Όχι, τι να μου πάει. Όχι, απλώς δεν ξεριζόμουν, έκανα οικονομία και... όχι μωρέ, το άφησα επειδή ήταν καλοκαίρι και επειδή δεν είχα δουλειά, ήταν ένα από τα λίγα καλοκαίρια που δεν δούλευα. Το άφησα γιατί βαριόμουν να ξυρίζω. Πάντως μου λέγανε τα παιδιά φέτος που το συζητάγαμε το πλάκα. Θέμα με τα γένια, γιατί πραγματικά παίζει πάρα πολύ τώρα, όχι μόνο σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Ξαναγίνει μόδα, ναι. Παίζει στο εξωτερικό πολύ, με μεγάλες γενιάδες, ναι, όχι ναι. Ψηλό αξιρισιά. Τώρα πήγαμε στα γένια μέχρι εδώ ναι, ναι. Και μου λέγανε ότι πολλές εταιρείες έχουν ξεκινήσει να έχουν πρόβλημα. Λέει, αυτές που πουλάγανε ξηραφάκια, ξηράφια, οτιδήποτε, ξυριστικές μηχανές. Καλά, εντάξει. Μπορεί. Έχει παίξει πολύ. Ναι, είναι τα δύο τελευταία χρόνια. Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια, αν δεν είχα δουλειά θα το άφηνα. Ευτυχώς όμως. Ευτυχώς. Έχω δουλειά. Έλα τώρα, έχεις ανάγκη εσύ να βρεις αν θα έχεις δουλειά. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν θες να κάνεις κάτι, δεν το κάνεις. Ούτε είσαι αναγκασμένος να δουλέψεις. Όχι, εντάξει, ναι, προς Θεού. Ούτε να κάνεις κάτι που δεν σε αρέσει, φαντάζομαι. Ναι. Μπορώ και επιλέγω τουλάχιστον τώρα πια, εντάξει. Δεν μου λες. Το 50-50. Εσύ το βλέπεις καθόλου? Το ρίξε, βλέπω, τι ναι. Γίνεται. Είναι εντυπωσιακό. Πες μου, δηλαδή. Κοιτάζω τα νούμερα και λέω πόσες φορές όμως μπορεί να το δει κανείς και να το δει τόσο φανατικά ξανά. Είναι κάποιες μέρες που είναι και τα νούμερα τώρα στην επανάληψή του, που δεν είναι και η πρώτη επανάληψη. Όχι, αυτό λέω, δεν είναι η πρώτη επανάληψη. 8η, 9η, 7η, ξέρω εγώ. Είναι πολλές φορές και πιο ψηλά από τις πρώτες προβολές τα νούμερα. Ναι. Κοίταξε, είναι μια σειρά που αγαπήθηκε πάρα πολύ όπως αποδεικνύεται. Και να σου πω την αλήθεια, τώρα που και εγώ δεν είμαι μέσα στη δουλειά με την έννοια την κάνουμε τώρα τη δουλειά και το βλέπω πια αρκετά αποστασιοποιημένα, δηλαδή έχει μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα, βλέπω ότι είναι καταρχήν είναι μια πολύ ωραία δουλειά, ένα πολύ ωραίο σενάριο. Τα παιδιά, δηλαδή ο Βασίλης Ορίς, Βασίλης Ακαλή και η Έλενα Ισολομού γράψανε ένα πολύ ωραίο σενάριο. Αλλά ήταν μια πολύ προσεγμένη δουλειά. Και από εκεί και πέρα, και δηλαδή και σκηνοθετικά ήταν προσεγμένη. Είχαμε ένα σκηνοθέτη που δεν προσπαθούσε να αποδείξει κάτι κάνοντας αυτή τη δουλειά. Και είχε και αυτούς τους χαρακτήρες, τους τρεις καταρχήν και μετά και όλους τους υπόλοιπους, γιατί και οι τρεις γυναίκες, αν δεν ήταν αυτές που ήταν, δεν θα ήταν έτσι η σειρά. Και τα παιδιά μας και η σχέση με την κόρη μου. Η ουσία, αυτό που πραγματικά είναι αυτό που τραβάει τον τηλεθεατή και που το έχει ξαναδεί και λέει θα το δω και θα περάσω ωραία. Ποιο είναι? Το σενάριο καταρχήν. Το σενάριο, εγώ πιστεύω το σενάριο. Και μετά το cast και η χημεία αυτών των ηθοποιών. Των ηθοποιών που θα βρεθούν μαζί. Εμείς δέσαμε από την πρώτη στιγμή όλοι μεταξύ μας. Αλλά και οι τρεις άντρες, ας πούμε. Μα έχετε ξαναπαίξει έστω και τις ανδιάδες μαζί. Με τον Παύλο. Εγώ με τον Σάκη δεν είχαμε παίξει ποτέ. Δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ. Γνωριζόμασταν. Δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ. Με τον Παύλο είχαμε δουλέψει αρκετές φορές. Και στο θέατρο πολύ. Και είχατε εκείνη κάνει την περίοδο, μάλιστα, στο θέατρο. Εκείνη την περίοδο, μάλιστα, ήμασταν στο θέατρο. Πριν ξεκινήσει η σειρά τότε, ήμασταν στο θέατρο μαζί με τον Παύλο. Κάναμε το ψέμα στο ψέμα. Καλά, αυτό το κάνατε καιρό. Την κωμωδία εκεί. Όχι, ένα χρόνο πριν είχε γίνει. Όχι. Η παράσταση δεν έπαιξε μία φορά. Τρία χρόνια. Αυτό σου λέω, το κάνατε καιρό. Τρία χρόνια.
Είναι μια σειρά που είναι όπως... καταρχήν είναι μια καλή σειρά, είναι μια ποιοτική σειρά, μια ποιοτική κωμωδία δηλαδή. Δεν είναι μια... πώς να το πω... Είναι μια ποιοτική κωμωδία, μην πω τι δεν είναι, ας πω τι είναι. Έχει ένα πολύ ωραίο cast, όπως είπαμε, έχει μια πολύ ωραία σκηνοθεσία. Εσένα η τα παραγωγή... γέλια σε πιάνανε. Τι κάνανε? Εσένα. Που, ρε παιδί μου, εντάξει, ελέγχεις και τον εαυτό σου. Είσαι και σκηνοθέτης και ξέρεις ότι δεν θες να το χαλάσεις. Γελάγαμε πολύ. Δεν σας πιάναν μόνο σας τα γέλια. Γελάγαμε πολύ. Και ειδικά όταν κάναμε αυτοσχεδιασμούς. Και αυτό, γιατί καμιά φορά λένε, ας πούμε, αυτοσχεδιάζουν. Ναι, αυτοσχεδιάζαμε. Αλλά αν δεν έχεις ένα πολύ καλό σενάριο, να έχεις ένα καμβά που δεν ήταν ένας απλός καμβά στο σενάριο, έτσι. Ήταν εξαιρετικό το σενάριο. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα σενάρια που έχουν γραφτεί ποτέ για την τηλεόραση. Θα πούνε πάλι ότι ευλογώ τα γένια μου, αλλά δεν το έχω γράψει εγώ το σενάριο, άλλοι το γράψανε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και πατώντας εμείς πάνω σε αυτό, μας έδινε τη δυνατότητα, δηλαδή το αγαπήσαμε τόσο πολύ, είχαμε τόσο κέφι όταν την κάναμε αυτή τη δουλειά, που μας έβγαινε στη δουλειά. Δηλαδή δεν σκεφτόμασταν τι θα γίνει, ούτε σκεφτόμασταν ποτέ τα νούμερα. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι που πήγαινε τόσο καλά, αλλά δεν μας είχε γίνει βάρος αυτό ότι κάπως πρέπει. Ήταν μια δουλειά που την ευχαριστηθήκαμε όλοι πάρα πολύ και που στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Έκανε επιτυχία. Δηλαδή με το που βγήκε, θύμισε μου, γιατί πάνε και χρόνια πια. Η αλήθεια είναι ότι η σειρά αυτή έκανε επιτυχία στην προβολή της μεγάλη. Ήτανε μαζί, είχε βγει την ίδια περίοδο με το Παραπέντε. Έπαιζε άλλη μέρα το Παραπέντε, άλλη μέρα Δευτέρα το Παραπέντε, Παρασκευή ήμασταν εμείς αν δεν κάνω λάθος. Έκανε επιτυχία, αλλά είναι εντυπωσιακό το ότι τη μεγάλη επιτυχία την έκανε μετά. Και στις επαναλήψεις, δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα που μαθαίνω και εγώ και που ακούω, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, όταν ακούω ότι κάνει 45%, ας πούμε, ότι βλέπουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι εντυπωσιακό. Μια σειρά που είναι το πότε γυρισμένη, η πρώτη του χρονιά ήταν το. Είμαστε ένα χρόνο μείον. 7-8, κάπου εκεί πρέπει να έχει βγει. Ναι, κάτι εκεί. Τέτοιο. Δεν θυμάμαι εγώ ακριβώς, ναι. Με αυτά δεν τα πάω και πολύ καλά, με τις χρονολογίες και αυτά. Αλλά τότε το είναι μια εξαετία και. Όχι, τόσο. 6 χρόνια. Γιατί μεσολάβησε και ένα κενό, έγινε μια τηλετενία, μεσολάβησε άλλο ένα κενό και μετά έγινε και η τρίτη, ας πούμε, χρονιά. Δεν μου λες, βρε Πέτρο, πώς τα βλέπεις φέτος τα πράγματα που έτσι ξαναρχίσανε να βγαίνουν και άλλες παραγωγές. Δηλαδή, ενώ περάσαμε 2-3 χρόνια λίγο σφιχτά. Ναι. Πάντα μιλάω για την τηλεόραση, έτσι. Ναι, γιατί το σφιχτά στα υπόλοιπα συνεχίζει. Φέτος κάτι γίνεται. Αρχίζουν να δημιουργούνται προγράμματα και σειρές. Όχι όπως παλιά, αλλά κάτι βγαίνει. Δεν υπάρχει αυτό το, το περσινό μάζεμα. Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα των καναλιών είναι το οικονομικό. Ναι. Δηλαδή, των επιχειρήσεων συγκεκριμένα, έτσι. Μια επιχείρηση, έτσι όπως λειτουργούν οι επιχειρήσεις τουλάχιστον αυτές, δεν είναι εύκολο να χρηματοδοτήσουν σήμερα σύριαλ ελληνικά, διότι το μεγαλύτερο κομμάτι, το είπα και τις προάλλες σε μια συνέντευξη, το μεγαλύτερο πρόβλημα οικονομικά στα σύριαλ είναι η παραγωγή, δεν είναι πια οι αμοιβές των ηθοποιών. Έχουν πέσει. Η αλήθεια είναι ότι οι αμοιβές των ηθοποιών δεν ήταν ποτέ. Ακουγόντουσαν περίεργα πράγματα, τα οποία κακώς δεν διαψεύδαμε, αλλά ξέρεις τι, αν αρχίσεις να απαντάς σε ό,τι λέγεται και να διαψεύδεις το οτιδήποτε λέγεται, τότε θα κάνεις μόνο αυτή τη δουλειά. Δεν θα κάνεις άλλη δουλειά. Δεν θα κάνεις τη δουλειά σου, δηλαδή. Αλλά περάσανε εποχές που οι αμοιβές όλων των ανθρώπων στην τηλεόραση που πρωταγωνιστούσαν. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν πολύ καλές. Βεβαίως. Δεν συγκρίνεται το τώρα με το τότε. Όχι. Σήμερα όμως το πρόβλημα δεν είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου. Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω. Όχι, γιατί και εγώ έχω ερωτηθεί και νομίζω ότι. Ενώ έχω ερωτηθεί για δουλειά και οι αμοιβές είναι πια πάρα πολύ normal, σωστές. Δηλαδή δεν θα είναι αυτό το πρόβλημα για να γίνει μία δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι ένα σύριαλ για να γίνει στοιχίζει παραγωγή. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, στοιχίζει πολύ λιγότερο από αυτά τα οποία επιλέγουν. Τώρα, τα κανάλια είναι εμπορικές επιχειρήσεις και σου λέει, αφού πρέπει έχω πρόγραμμα. Είναι και βιώσιμος αυτό θα πει το κάθε κανάλι και υπάρχει και κλείσει αυτό. Ναι. Αλλιώς θα κλείσει. Από τη στιγμή λοιπόν που βλέπει ότι οικονομικά βγαίνει με φτηνότερο πρόγραμμα, το οποίο έχει και μια σχετική ανταπόκριση. Θα μου πεις, πρέπει να σκέφτεται κανείς έτσι. Όχι, αν εγώ είχα κανάλι, δεν ξέρω πώς θα σκεφτόμουν, από την αλήθεια. Αλλά από τη μεριά που βρίσκομαι, εγώ πιστεύω ότι δεν γίνεται να υπάρχει ελληνικό κανάλι χωρίς ελληνικό πρόγραμμα. Ναι. Θα πρέπει. Κάτι πάει και κινεί, κάτι κινείται. Ξέρω ότι και εδώ στον Α θα γίνουν κάποιες δουλειές. Θα κάνει ο Λάκης, νομίζω, μία δουλειά, ένα σύριαλ. Ναι.
Διαφημίζεται ήδη κι άλλο νομίζω ένα. Νομίζω δύο σύριαλ ετοιμάζουμε στον. Ναι, αυτό λέω. Διαφημίζεται ένα ήδη άλλο ένα. Που θα βγει πιο αργά και που ένα θα το... είναι ο Αντώνης Αντωνίου, η Κοκκίδου, ο Βλαδίμηρος, η Δάφνη Λαμπρόγιαννη, ναι, ο Πάνος και η Ιωάννα. Και αυτό. Θα κάνει ο Γιάννης ένα σύριαλ μαζί με την Κάτια στο Μέγκα. Κάτι κινείται. Και εγώ έχω κάποιες προτάσεις. Ο Μπέζος. Α, ο Μπέζος. Πες τα μου έτσι μισό λεπτάκι να τα καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Το αυτονόητο. Με την Κάτια δεν ήταν δουλάκι. Ναι. Α, γιατί θα μπορούσα να σκεφτώ και την Κάτια Γερινού. Έλα, μόνο που δεν ξέρει, γιατί δεν μου λέει. Με την Κάτια είναι. Α, σοβαρά. Ναι, ναι. Κωμωδία. Νομίζω ναι. Μάλιστα. Όχι, νομίζω ναι. Εντάξει, και ο Αντένα κάτι έκανε. Και ο Αντένα κάτι κινείται. Καθημερινή και... σειρά. Εντάξει. Εγώ έχω δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή αρκετά σοβαρές. Mm. Και από τα δύο κανάλια. Εννοώ τα δύο άλλα κανάλια. αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει πουθενά. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Αυτό είναι το τηλεοπτικό. Αυτό είναι το τηλεοπτικό. Τις δύο αλλαγές που είδαμε μεταξύ Μέγκα και Αντένα, εννοώ ότι ο Γιώργος Ολιάγκας μαζί με τη Φέη βρέθηκαν στο πρωινό του Αντένα. Πώς σου φάνηκε και ο Κωστόπουλος στο πρωινό του Μέγκα? Από ποια άποψη, πώς να μου φανεί? Σαν θεατής. Δηλαδή. Σαν θεατής, πώς το δηλαδή, εσένα σε επηρεάζει καθόλου σαν θεατής το πού θα δεις ποιον? Αν μ' αρέσει ο Ολιάγκας και η Σκορδά θα τους δω, δεν με μοιάζει που είναι. Mm. Και εσύ κάποτε ήσουν κάπου αλλού. Βεβαίως, μα εγώ το έχω πει πρώτη. Όχι, αυτό λέω. Ότι και εσύ ήσουν κάπου αλλού, ήρθες κάπου αλλού, δεν έπαθες και τίποτα. Εντάξει. Η μετάβαση, η αρχή είναι δύσκολη πάντα στα πράγματα. Ξαρτάται. Ο Πέτρος πώς σου φαίνεται? Ο Πέτρος σε πρωινό, δεν τον έχεις δει, πώς το φαντάζεσαι? Περίεργο. Είναι λίγο περίεργο. Περίεργο. Δεν ξέρω. Μπορεί να, είναι, να βγει κάτι πολύ. Κοίταξε, η σιγουριά. Τηλεοπτικά είναι ο Γιώργος και η Φέη, ας πούμε. Έτσι. Βεβαίως, γιατί το έχουμε δει, το έχουν αποδείξει. Μπορεί ο Πέτρος, ακριβώς επειδή είναι ο Πέτρος, να κάνει την έκπληξη όμως. Δεν το ξέρουμε αυτό. Σίγουρα τα παιδιά θα κρατήσουν αυτό που κάνουν, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ωραίο. Τα παιδιά εννοώ, ο Γιώργος και η Φέη. Ναι. Είναι πετυχημένο αυτό που κάνουν. Βεβαίως πολύ. Και είναι. Ταιριάζουν και δεν εννοώ ταιριάζουν σαν οικογένεια, ταιριάζουν και τηλεοπτικά οι δυο τους. Νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένο, αποδείχτηκε τα τελευταία χρόνια. Ο Πέτρος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει την έκπληξη απ' την άλλη. Ακριβώς επειδή είναι ο Πέτρος. Νομίζω ότι πρέπει στην περίπτωση του Πέτρου να σκεφτούν πολύ το κόνσεπτ. Πρέπει να του πηγαίνει κάτι πολύ. Πρέπει, ακόμα και αν χρειαστεί ίσως, τώρα κάνω τον έξυπνο, αλλά πάσα περιπτώσει, να αλλάξει η εικόνα του πρωινού, ας πούμε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προσαρμόζεται στον κεντρικό παρουσιαστή. Να ταιριάζει και να αισθάνεται καλά αυτός. Αυτό είναι βασικό ούτως ή άλλως. Έτσι νομίζω. Όταν το πρόγραμμα δεν είναι ένα κόνσεπτ που είναι έτοιμο και απλά χρησιμοποιείς το πρώτο τον παρουσιαστή. Έτσι νομίζω. Νομίζω ότι αν το σκεφτούν αυτό και βρούνε τι είναι αυτό που ταιριάζει και αισθάνεται καλά. Δεν μιλες βρε Πέτρο μου, εσύ θα έκανες ποτέ παρουσίαση σε ένα πρόγραμμα, σε ένα μαγαζίνο ή σε μια εκπομπή? Όχι, οτιδήποτε, πρόγραμμα, τηλεόραση. Παιχνίδι, δηλαδή, ας το παιχνίδι, πρόγραμμα, να σε δω να μιλάς, να λες δικά σου, να δω εσένα, να δω εσένα με κάποιον άλλον. Όχι. Γιατί? Πιθανότατα όχι. Γιατί άλλη δουλειά κάνω εγώ. Ναι ρε παιδί μου, δεν τα φοβάσαι αυτά τώρα, το άλλο όχι, δουλειά δεν κάνω εγώ. Δεν αποφόβω, απλώς όταν έχεις μία... Όταν θες να εμφανίζεσαι κάπως στη δουλειά σου, θες να είσαι συνεπής με τη δουλειά σου, να έχεις ένα πρόγραμμα στη δουλειά σου, έργων, μιλάω πολύ συγκεκριμένα για τη δική μου δουλειά, έργων, τρόπου, εμφάνισης, θα πρέπει να το τροφοδοτεί σωστά αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί εγώ να λέω, ας πούμε, θα παίξω το τάδε έργο, το τάδε μεγάλο ρόλο ή λέω τώρα, δανείζομαι και λέω κάτι αρκετά πιο μπροστά, ότι θα κάνω μια τραγωδία, ξέρω εγώ, στην Επίδαυρο κάποια στιγμή, αν με φωτίσει ο Θεός και με ευλογήσει, και να βγαίνω να κάνω μια παρουσίαση ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Δεν υποτιμώ τίποτα. Λέω ότι τα δύο αυτά δεν είναι συνεπή μεταξύ τους. Πέτρο μου, εσύ έχεις κάνει τον κύκλο σου και έχεις αποδείξει ποιος είσαι. Δεν τελειώνει δεν αυτό ποτέ. Δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, θα πει, θα κρίνει, θα χαρακτηρίσει. Πώς δεν θα κρίνει, γιατί να μην κρίνει? Εντάξει, ο καθένας πάντα μπορεί να πει τη γνώμη του, αλλά δεν νομίζω ότι. Εσύ δεν πρέπει να δίνεις πατήματα όμως. Αν θες να κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις σωστά. Δώσεις, δεν δώσεις πατήματα. Θα σου θυμίσω ότι κάποτε κρινόντουσαν οι παρουσιαστές, λέει, όχι, οι ηθοποιοί, γιατί να κάνουν διαφημίσεις. Εντάξει, ναι, πολλά έχουμε ακούσει. Λόγω περνάνε τέτοια. Ναι, δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε πάβεις να είσαι ηθοποιός επειδή κάνεις μια διαφήμιση. Ρε παιδί μου. Ούτε αν συγχρόνως σε κάποια φάση της διαδρομίας σου, καριέρας σου. Όχι, εγώ δεν ξέρω, έχω κάνει πολλές διαφημίσεις. Ναι, μπορείς να βρεθείς να παρουσιάζεις μια εκπομπή. Δεν το βλέπω. Βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει ωραία, έχεις πολλά πράγματα να πεις, έχεις ρωτήσει τον άλλον, είσαι ευχάριστος, αγαπητός, δηλαδή δεν βρίσκω γιατί όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν κρινόμαστε κάθε φορά για αυτό που κάνουμε.
κρινόμαστε, που δεν ξέρω αν είναι κακό ή καλό, κρινόμαστε και για το σύνολο της παρουσίας μας και της εμφανισής μας και της ύπαρξής μας στο χώρο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Πιθανότατα δεν είναι σωστό. Δηλαδή θα μπορούσα εγώ να κάνω ένα late night show, ας πούμε. Μα κάτι τέτοιο σκέφτηκα. Όχι, ναι. Δεν σε σκέφτηκα για πρωινό. Δεν θα μ' άρεσε. Θα μ' άρεσε και σε πρωινό. Θα μπορούσα να το κάνω. Δεν είναι η χώρα αυτή η οποία θα το άντεχε αυτό, να κάνω αυτό και μετά να πάω στην Επίδαυρο να παίξω αυτά που παίζω, ας πούμε. Γιατί? Εμένα ρωτάς. Τι χώρα ρωτά? Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα. Τώρα με βάζεις σε άλλη κουβέντα. Δηλαδή. Δεν θέλω να σου δώσω άλλο παράδειγμα. Άστο. Θα μείνουμε, γιατί θα πάμε αλλού την κουβέντα και δεν θέλω. Θέλω να μείνουμε εδώ. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή σου. Εγώ δεν συμφωνώ. Και νομίζω ότι όταν φτάνει κάποιος κάπου, δεν χρειάζεται να δεν πρέπει συνεχώς να αποδεικνύει. Ότι, δηλαδή, εγώ... θα πάψεις να είσαι καλός ηθοποιός, αν παρουσιάσεις ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, κάνεις μια κουβέντα με ανθρώπους που γνωρίζεις από οποιοδήποτε χώρο. Και με πολιτικό μπορείς να μιλήσεις, και με ηθοποιό μπορείς να μιλήσεις, και με παρουσιαστή και με ποδοσφαιριστή. Δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Και εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αρκετό. Και όταν μπαίνεις και παίζεις ένα παιχνίδι, πρέπει να παίξεις με τους όρους του παιχνιδιού. Τους οποίους δεν τους θέτεις εσύ απαραίτητα. Όταν λοιπόν οι όροι τίθενται και θες να παίζεις αυτό το παιχνίδι, πρέπει να επακούσεις και στους όρους. Δεν θα επιμείνω. Πες μου λίγο για την επιλογή του φετινού έργου, τον Φων Δημητράκη. Πώς έγινε? Δηλαδή, επειδή είμαστε σε μια τέτοια πολιτική κατάσταση σχετική σε αυτό το έργο. Ποιο είναι το κριτήριο? Το σκεφτόσουν ένα καιρό και τώρα. Τι κοιτάς? Δεν είναι εικόνα αυτή. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Θα βγαίνεις κάπως έτσι την παράσταση. Όχι, καλήσε με τα καλά, με βερμούδα. Μα δεν, εγώ δεν απόρρισα. Πρόβα είναι. Και είναι το, πώς το λένε, το σακάκι του περσινού ρόλου αυτό. Δανειζόμαστε ρούχα για να παίζουμε στην πρόβα. Όχι, δεν έγινε σε σχέση με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το έργο αποδεικνύεται δυστυχώς και πάρα πολύ επίκαιρο. Είναι όμως ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Είναι ένα έργο διαχρονικό, είναι ένα έργο... Βέβαια, όταν ερχόμαστε και μιλάμε μαζί σου, πάντα τα ίδια λέμε όλοι. Αλλά... Κοίταξε, αν αυτό είναι το πιστεύω του καθένα, δεν θα πει κάτι άλλο για να μην πει επαναλαμβάνομαι. Έτσι είναι. Είναι ένα σπουδαίο έργο. Εμένα η αλήθεια είναι ότι μου αποδείχτηκε πόσο σπουδαίο είναι στις πρόβες πια. Δηλαδή, διαβάζοντας το, λέω: α, ωραία, ένα πολύ ωραίο έργο, μια κωμωδία. Θα περάσουμε καλά, θα γελάσει ο κόσμος, θα γελάσουμε κι εμείς, θα περνάμε καλά. Λογικά θα κάνει και επιτυχία, θα μπει ο κόσμος μέσα δηλαδή, αυτό που λέμε. Προχωρώντας όμως στις πρόβες, είδα ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Ο άνθρωπος αυτός, ο Δημήτρης ο Ψαθάς, έχει γράφοντας το έργο αυτό, έχει γράψει πολύ σπουδαία έργα και πολύ σπουδαίες κωμωδίες. Ειδικά με το Φων Δημητράκη, νομίζω ότι περνάει σε μια άλλη κατηγορία συγγραφική. Περνάει σε πολύ μεγάλη, για μένα στο πάνθιον των πολύ μεγάλων παγκοσμίων συγγραφέων. Είναι ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς από ψυχολογικό, βέβαια θα το αδικούσε αν το χαρακτήριζε απλώς ψυχολογικό, κωμωδία, δράμα. Αυτό που έχω να πω για το έργο είναι ότι είναι μια πολιτική κωμωδία. Θες λίγο να θυμίσουμε την υπόθεση? Ναι. Ο Φων Δημητράκης είναι ένας πολιτευτής στην εποχή του πολέμου. Δηλαδή το έργο είναι γραμμένο το 1946 και διαδραματίζεται το 1942. Είναι στην κατοχή. Αθήνα ή στην περιφέρεια? Στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα. Είναι ένας πολιτευτής ο οποίος έχει μανία με την εξουσία και με την υπουργική καρέκλα. Και μπροστά σε αυτό δεν λογαριάζει τίποτα. Μέχρι και τα παιδιά του ξεπουλάει. Ναι, αλλά δεν του βγαίνει και το ΣΟΗ όμως δίπλα, γιατί ο καθένας είναι τελείως κόντρα ρόλος. Το ΣΟΗ είναι αντιστασιακή, ναι, όλοι. Όλοι. Έχει όλη την γκάμα. Δεν είναι μόνον το κυνήγι ενός καινού ανθρώπου για την εξουσία ή για την καινή εξουσία, διότι τελικά, όπως αποδεικνύεται στο έργο, ο Δημητράκης γίνεται υπουργός των Γερμανών. Δηλαδή τον διαλέγουν οι Γερμανοί. Μάλιστα λέει κάποια στιγμή μια φράση φοβερή μες στο έργο. Λέει: μα αυτό είναι το εντυπωσιακό σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία σήμερα. Αυτό είναι που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Καταλαβαίνεις? Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε εκλογές, ούτε μούτζες, ούτε καζοτενικέδες, ούτε μπαλκόνια, ούτε τίποτα. Σήμερα σου δίνουν υπουργείο. Το παίρνεις, τάνκε. Λες και ευχαριστώ. Καταλάβατε? Πάμε σε διαφημίσεις.